Λοιπόν, εδώ είμαστε για να υποδεχτούμε τρία νέα παιδιά τα οποία μας έρχονται από την Αττική. Κρητική είναι, αλλά είναι η ψυχή, μάλλον ένα μέρος της ψυχής, αυτό που λέμε Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής. Τους βλέπουμε τακτικά εδώ και χρόνια. Από το Μάνο Δασκαλάκη παρέλαβε αυτή την παράδοση, για να βλέπουμε τις δράσεις τους και τι είναι εκείνο το οποίο κάνουν. Λοιπόν, είναι γιορτές, είναι εδώ, έχουν έρθει στα σπίτια τους. Να τους καλησπερίσουμε λοιπόν από κοντά. Παναγιώτης Τζιράκης είναι ο πρόεδρος Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Κατερίνα Σπυριδάκη είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Ένωσης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο Κωνσταντίνος Βλάχος, Γενικός Γραμματέας λοιπόν της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής. Καλησπέρα. Μιλάω στον Ενικό, γιατί είστε νέα παιδιά και φαντάζομαι θα μου μιλάτε και εσείς στον Ενικό. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Παναγιώτη, τι σημαίνει για σένα αυτή η Ένωση, Ένωση Κριτών Φοιτητών Αττικής? Αρχικά θέλω να πω καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά. Πρώτα απ' όλα. Για μένα η Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής, από όταν πρωτομπήκα, θυμάμαι το 2015, όταν πρωτοεμφανίστηκα και εγώ στο χώρο της Αθήνας, ξεκίνησε να είναι ένα δεύτερο μου σπίτι. Δηλαδή αρχικά μπήκα εκεί μέσα, με αγκάλιασαν γνωστή που είχα και από το Ηράκλειο, από εδώ πέρα που κατάγομαι κιόλας. Με αγκάλιασαν, είδα το κλίμα, το ζεστό κλίμα βασικά που επικρατεί εκεί μέσα. Είδα νέα παιδιά, είδα παιδιά της ηλικίας μου να γλεντάμε, να περνάμε όμορφα, με πάρα πολλές δράσεις. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι που με τράβηξε στη Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής ήταν πιο πολύ το πολιτιστικό, το κοινωνικό, που δεν βασιζόμαστε μόνο στα γλέντια, στο να περνάμε όμορφα και όλα αυτά. Προσφέρετε και έργο. Προσφέρουμε και έργο. Θα δούμε σε λίγο και σχετικό φωτογραφικό υλικό που μου έχετε παραχωρήσει, που φαίνονται και όλες αυτές οι δράσεις. Κατερίνα, σένα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Τι σε έκανε να μπει στην Φοιτητική Ένωση? Από κάποιο γνωστό έμαθες για αυτή, από κάποιο φίλο ή από την δράση? Πώς ήρθε η γνωριμία σου? Έμαθα από γνωστούς, αλλά μέσω των δράσεων που έμαθαν και εκείνοι. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι αυτό ακριβώς που λέει και ο Παναγιώτης, ότι δεν είναι μόνο τα γλέντια, που είναι πολύ ωραία βέβαια, εννοείται. Mm-hmm. Όμως είναι και άλλα πράγματα, αυτά που σε κάνουν να μπεις στο σύλλογο και να μείνεις εκεί. Mm-hmm. Και ουσιαστικά να γίνει και το δεύτερο σπίτι σου. Δεύτερο σπίτι. Έτσι. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι η Κωνσταντίνα θα συμφωνήσει και εσύ ότι και οι γονείς νιώθουν μία ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι το παιδί μου φεύγει, είναι στην Αθήνα, σε ένα χάος, όπως πολλοί κριτικοί λένε, σε σύγκριση με τα δικά μας τα δεδομένα, αλλά έχει ένα δεύτερο σπίτι. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και για τους γονείς, αλλά και για τα παιδιά, να ξέρουν γιατί η Αθήνα είναι μία τεράστια πόλη. Ναι. Και είναι σημαντικό και για τους δύο να ξέρουν ότι το παιδί τους είναι έχει μία παρέα και, όπως λένε τα παιδιά, η ΦΕΚ για μας είναι ένα δεύτερο σπίτι. Δεύτερο σπίτι. Πολύ σημαντικό αυτό. Παναγιώτη, πες μου λίγο για το πόσα μέλη βρίσκονται στην Φοιτητική Ένωση και φυσικά για το τι είναι εκείνο το οποίο προγραμματίζεται κάθε φορά. Αυτή τη στιγμή η Φοιτητική Ένωση Κριτών, από όταν ξεκίνησε, έχει φτάσει στο σημείο να παραθυμεί 9.000 μέλη. Φέτος έχουμε καταφέρει να έχουμε εγγεγραμμένοι μέλη γύρω στα 200 με 300 μέλη. Ναι. Νέα μέλη. Πρωτοετής, αλλά έχουμε και μέλη, εδώ θέλω να πω, τα οποία δεν είναι κριτικοί, αλλά αγαπάνε πάρα πολύ την Κρήτη. Τους έχουμε κάνει να αγαπήσουν και την Κρήτη. Και γράφονται ως μέλη, θέλουν. Γράφονται ως μέλη, μας λένε, εμείς αφού δεν είμαστε κριτικοί, θέλουμε να γραφτούμε. Έχουμε κανονίσει και για αυτούς και τους έχουμε γράψει ως φίλοι μέλη της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη, λοιπόν. Ναι. Με αποτέλεσμα αυτοί να νιώθουν ακόμα πιο πολύ κριτικοί. Mm. Να μπαίνουν στο σύλλογο, να νιώθουν και αυτοί ένα δεύτερο του σπίτι, να ασχολούνται με όλες εκείνες τις δράσεις. Κυρίως έχουμε τη μεγάλη στήριξή τους στα γλέντια μας, αλλά και σε κοινωνικές δράσεις και πολιτιστικές, όπως είναι οι μερίδες, όπως είναι οι αιμοδοσίες, έρχονται, δίνουν αίμα. Και πιστεύω, όπως μας έχουν πει και πολλά μέλη της Φοιτητικής, ότι βγαίνοντας από αυτό το σύλλογο, όταν πλέον τελειώσουν τις σπουδές τους, τους κάνουμε να νιώθουν ότι έχουν προσφέρει ένα έργο στην κοινωνία και βγαίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Και νομίζω ότι και η προσφορά μετά από τέτοιου είδους
από μια τέτοια καθημερινότητα όντας φοιτητές, νομίζω ότι η προσφορά γίνεται συνήθεια, μια καλή συνήθεια και μπαίνεις στο κομμάτι να προσφέρεις και να είσαι, γίνεσαι εθελοντής. Κατερίνα, ξεχώρισες κάποια δράση τώρα τις γιορτές, πριν φύγετε και έρθετε εδώ στα σπίτια σας για τις ημέρες αυτές, ξεχώρισες κάτι το οποίο το κρατάς στην καρδιά σου έτσι πολύ έντονα αυτές τις ημέρες? Μία πράξη που ξεχώριζα και πάντα νομίζω τα ξεχωρίζω είναι η αιμοδοσία. Η αιμοδοσία. Ναι. Δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα πάντα να συμμετέχω, όμως είναι κάτι που είναι, ας πούμε, η ειδοποιώς διαφορά μέσα σε ένα σύλλογο. Να μπορείς να πηγαίνεις και να προσφέρεις, να δίνεις αίμα, να βοηθάς όσο το χρειάζονται. Κωνσταντίνε, εσύ από όλες αυτές τις δράσεις τι ξεχωρίζεις? Γιατί πρέπει να πω ότι είχαμε δείξει πριν από λίγες ημέρες και την ωραία την καντάδα που είχατε κάνει. Το είχα μπει σε εγώ το βιντεάκι, το είχα δει στο διαδίκτυο και το είχαμε δείξει εδώ για την πολύ ωραία καντάδα που είχατε κάνει εδώ στην Αθήνα, μάλλον. Εσύ τι ξεχωρίζεις? Σίγουρα και τα γλέντια είναι από τις πιο ωραίες δράσεις για τους φοιτητές της φοιτητικής ενός κριτικής. Γράφουν εποχή από ό,τι ξέρω. Ναι, γράφουν εποχή. Πλέον έχουν γίνει θεσμός. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή από όλους τους φοιτητές στην Αθήνα. Σίγουρα η αιμοδοσία είναι μια πολύ σημαντική δράση και εγώ την ξεχωρίζω. Αλλά και οι εκδρομές που διοργανώνουμε ανά καιρούς, οι επισκέψεις σε ιδρύματα, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και για μας τους φοιτητές. Και θεωρώ ότι μας κάνουν και καλύτερους ανθρώπους και κάνουν πιο εύκολη τη ζωή μας στην Αθήνα. Εμείς βλέπουμε και τα πλάνα από την καντάδα σας στην Αθήνα και μάλιστα είχε προκαλέσει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, ο οποίος έπαιρνε και ρωτούσε τι κάνανε. Ήταν τα πλάνα αυτά, πόσος κόσμος συμμετείχε και πόσο ωραία στέλνετε το μήνυμα της Κρήτης και της παράδοσης. Κάνετε Παναγιώτη χορό, κάνετε μαθήματα χορού, μαθήματα λύρας, λαούτου. Δεν ξεχνιέται η Κρήτη. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε και μαθήματα ριζίτικου που και έχει ριζίτικο. Ξεχαστεί. Η αλήθεια είναι ότι το ριζίτικο υπάρχει, είναι ένα βασικό κομμάτι της Κρήτης. Κάνουμε μαθήματα ριζίτικου, κάνουμε μαθήματα κάθε Τρίτη και Πέμπτη κριτικών χωρών. Κάθε Τετάρτη κάνουμε μαθήματα λαούτου και λύρας, πάντα με τα μέλη της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής. Έχουμε καταφέρει να προβάλλουμε και να το θέσω ότι μέλη της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών, οι οποίοι γνωρίζουν και παίζουν φυσικά όργανα, εκείνοι προσπαθούν κάνουν και διδάσκουν τα υπόλοιπα μέλη της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής. Πολύ όμορφο. Υπάρχει ένα πολύ ζεστό κλίμα και ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της Φοιτητικής Ένωσης είναι η προσφορά. Δεν το ξεχνάμε ποτέ και μαζέψαμε πάρα πολλά ρούχα φέτος για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, για τις οικογένειες βασικά που το έχουν ανάγκη. Έχουμε κλείσει κάποια ραντεβού να επισκεφτούμε το Ίδρυμα Ελπίδα για να προσφέρουμε και εκεί στα παιδιά κάποια δώρα. Γενικότερα θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι της ευαισθητοποίησης που μας έχει ακουμπήσει και αυτή η δράση με τα ιδρύματα, με την προσφορά και όλα αυτά τη συνεχίζουμε από το 2010 που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, ευαισθητοποιώντας ακόμα και όλο και πιο περισσότερο κόσμο. Πώς νιώθεις που είσαι πρόεδρος μιας τέτοιας ένωσης, η οποία και έχει δράση και έχει κοινωνική προσφορά και αριθμεί και πάρα πολλά μέλη? Βασικά νιώθω μια υπερηφάνεια. Μπράβο, καλά κάνεις. Θα σου πω εγώ. Είμαι πολύ περήφανος και θέλω να πω ότι το να είσαι πρόεδρος σε μια τέτοια φοιτητική ένωση, η οποία έχει μια τεράστια δράση και απαριθμεί τόσο πολλά μέλη, θεωρώ ότι όταν θα βγω πλέον από αυτό το κομμάτι, θα θεωρώ ότι τον εαυτό μου ότι θα έχει πετύχει πολλά πράγματα. Εμείς να πούμε ότι βλέπουμε και πλάνα και από το 2016, αν άκουσα καλά τι μου είπε η σκηνοθέτης μας, η Δανάη Σκευάκη, η οποία τα έψαξε, τα ζήτησε και τα βρήκε, γιατί είναι μια, ξαναλέω, μια φοιτητική ένωση με πολλά χρόνια ιστορία. Κατερίνα, σε ποιο έτος βρίσκεσαι? Εγώ τελειώνω τώρα. Τελειώνεις. Ναι. Άρα κάπου νιώθεις ότι κλείνει και ένας κύκλος, δηλαδή όχι μόνο το σπουδό, αλλά και της ένωσης και αυτής της παρέας. Δεν νομίζω ότι τελειώνει, γιατί μπορεί η φοιτητική ζωή για μένα, ας πούμε, να έχει φτάσει στο τέλος. Όμως πάντα ξέρω ότι όταν θα πάω θα είναι το ίδιο. Δηλαδή, είναι αυτό που είπα και πριν, το δεύτερο σπίτι μου. Θα πάω ό,τι ώρα και ξέρω ότι κάποιος θα είναι εκεί, θα είναι η παρέα μου, θα είναι η φίλη μου, θα περάσουμε καλά. Οπότε μπορεί ένα κομμάτι της ζωής μου να κλείνει και αυτό να λέγεται φοιτητική ζωή. Όμως το κομμάτι σύλλογος παραμένει.
Σημαντικό αυτό, Κωνσταντίνε. Νιώθεις ότι έχεις κάνει σχέσεις ζωής μέσα από την φοιτητική ένωση, φιλίες οι οποίες θα διαρκέσουν για πάντα, γιατί γνωρίζουμε ότι η φοιτητική ζωή δημιουργεί τέτοιες φιλίες. Αλλά η φοιτητική ένωση είναι μια άλλη παρέα, μια άλλη οικογένεια. Σίγουρα. Η σχέση εκεί πέρα με τα παιδιά που έχω δημιουργήσει είναι πολύ δυνατές. Εγώ είμαι στο τρίτο έτος των σπουδών και δεν θέλω να τελειώσει. Βλέπω ότι φτάνω στο τέλος και δεν θέλω να φύγω από όλα αυτά. Κράτα λόγια, γιατί βλέπουν και οι γονείς και θα λένε αμάν, θέλει να τελειώσει ο γιος μας. Ναι, αλλά σίγουρα οι σχέσεις που έχω δημιουργήσει εκεί με όλα τα παιδιά είναι πολύ δυνατές, είναι σχέσεις ζωής. Είναι η παρέα μου στην Αθήνα, οι περισσότεροι είναι μέσα από τη φοιτητική ένωση Κρητών Αττικής και σίγουρα περνάμε όλοι καλά. Είναι όλα εκεί μέσα τα πράγματα πολύ όμορφα. Είμαστε μια παρέα. Ξέρω ότι έχω ένα δεύτερο σπίτι και όλο αυτό είναι πολύ ευχάριστο για όλους μας. Μπράβο. Παναγιώτη, για να κλείσουμε, πώς μπορεί κάποιος να σας βρει, κάποιο παιδί το οποίο ενδεχομένως να σπουδάζει λοιπόν στην Αττική και να μην έχει έρθει ακόμα σε επαφή με την Ένωση και να μας ακούει τώρα? Τα τηλέφωνά μας είναι γνωστά όλων των μελών στη σελίδα μας στο Facebook. Υπάρχει σελίδα στο Facebook. Υπάρχει σελίδα που, και στο site που έχουμε site στο ίντερνετ. Και έχουμε και λογαριασμό στο Instagram που βλέπω. Γιατί όλα τα μέσα εκεί. Καλώς ή κακώς τα social media λειτουργούν περισσότερο. Μπορεί όποιος θέλει να μας βρει, είτε ένα τηλεφωνικός, είτε να στείλει κάποιο μήνυμα σελίδα. Εμείς απαντάμε πάντα εγκαίρως, ό,τι θέλει. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολλούς φοιτητές. Όλοι οι νέοι φοιτητές που θέλουν να κάνουν ένα καινούργιο ξεκίνημα στην Αθήνα μπορούν να μας συμβουλευτούν σε ό,τι θέλουν, είτε να βρουν κατοικία, είτε να βρουν κάποια παρέα, είτε να βρουν ένα σπίτι. Εμείς είμαστε εκεί πέρα. Μπορούμε βοηθήσετε. Να τα προσφέρουμε όλα. Έχουμε βοηθήσει αρκετό κόσμο. Ελπίζουμε Συνδικό. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τώρα. Μπράβο σας, παιδιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Σας υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή σε αυτό το περιβόητο, το ετήσιο, το γλέντι, θα δώσουμε το παρόν επιτέλους. Κάθε χρόνο μας καλείτε, αλλά θα το δώσουμε το παρόν. Δεν είναι εύκολο λόγω δουλειάς. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφοντας, μείνετε μαζί μας, γιατί συνεχίζουμε με κριτική παράδοση και τι σημαίνει Κρήτη. Θα πάμε όμως στο κομμάτι της μουσικής. Βασίλης Κουλάς, το συναντήσαμε στα Νόγια και μας είπε ωραία πράγματα. Μείνετε μαζί μας.